Καλησπέρα σας κύριε Ορφανέ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη και καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, ποιο βλέπετε σήμερα? Εγώ νομίζω ότι θα περάσει η City. Δεν ξέρω, έχω μια εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα η οποία μπορεί για πολλούς, αν ρωτήσετε κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, να σας πει κάποιους παίκτες από τη Manchester City, ναι, ελάχιστοι θα σας πουν παραπάνω από 3-4 που με γνωρίζουν. Αλήθεια λέτε. Αυτό αλήθεια λέτε. Με την έννοια ότι θα ξέρουν, άντε λέμε το πρώινε, δεν ξέρω δηλαδή ποιον άλλον θα έχουν στο μυαλό τους, αλλά είναι γενικά η αίσθηση μιας ομάδος. Σίγουρα έχει να κάνει αυτό με τον προπονητή. Είναι μια κλασική ομάδα του προπονητή που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Ορφανέ, ή εντάξει, όχι? Λέτε. Ναι, εντάξει, τώρα σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε το όνομα του Γκουαρδιόλα, έτσι και τη συνεισφορά του στο να φτιάξει μια ομάδα. Αλλά αυτή η ομάδα, η οποία τουλάχιστον όπως ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε, είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, εκπλήσει με το γεγονός ότι δεν έχει αυτό που λέμε τα πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία να κάνουν μπαμ. Και βλέπεις ότι στο προηγούμενο παιχνίδι έγινε αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι με τη Real και έλεγες γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτή η ανατροπή. Γιατί υπήρχε μια ομάδα στο γήπεδο και αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι η Manchester City θα είναι αυτή που θα περάσει. Το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να γίνει για να γίνει, που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ή πάντα ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει ξεχωριστές προεκτάσεις? Γιατί έχει προηγηθεί και ο ημιτελικός περασμένης εβδομάδος που επικράτησε ο ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι κορεσμένος και γενικά μετά την επάνωδο στα γήπεδα που έχει πολύ λίγο διάστημα που έγινε, το ενδιαφέρον έχει ατονίσει. Όλοι πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και δεν νομίζω ότι το ενδιαφέρον που θα έχει ο κόσμος στο σημερινό παιχνίδι είναι αυτό που είχε στο προηγούμενο του κυπέλου. Όμως δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο ντέρμπι κατά τεκμήριο των δύο ομάδων οι οποίες διεκδικούν τα τελευταία χρόνια τους τίτλους στην Ελλάδα. Εγώ το... Ναι, ο ΠΑΟΚ θα θελήσει να κερδίσει το παιχνίδι, εννοείται, είτε για το γόητρο είτε γιατί ακόμη πιστεύει μαθηματικά ότι έχει ελπίδες να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή θα είναι για αυτόν κάτι το ιδιαίτερο να στεφθεί πρωταθλητής, θα επιδιώξει τουλάχιστον να μην χάσει, ούτως ώστε μαθηματικά να έχει κατακτήσει τον τίτλο. Θα είναι ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, αλλά θα έλεγα ότι δεν θα είναι εκείνο το παιχνίδι που θα έχουμε την αγωνία κάθε δευτερόλεπτο τι θα συμβεί μέσα στο γήπεδο, όπως συμβαίνει σε άλλα παιχνίδια μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Είναι ευκαιρία να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο οι δύο ομάδες, γιατί τώρα αν πούμε για τους ημιτελικούς, ας πούμε, δεν είδαμε και μεγάλη, έτσι, και ποιότητα. Το θέμα είναι πόσο μπορούν πλέον να παίξουν ο ΠΑΟΚ με τις τόσες ελλείψεις και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να υπάρχει μια αμφισβήτηση στο κατά πόσο μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που βλέπει η φιλάθλη Ελλάδα τα τελευταία παιχνίδια. Και όχι μόνο, νομίζω ότι παρότι φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός, ο κόσμος δεν έχει πιστεί ότι η ομάδα είχε μια τεράστια διαφορά από τις άλλες ομάδες. Αυτό λέω, αυτό σκέφτομαι και εγώ και αυτό ακούω από εσάς τους ειδικούς, δηλαδή που έχετε παίξει ποδόσφαιρο ή που είστε ακόμα και οι προπόνητες. Οι περισσότεροι το τελευταίο διάστημα που μιλάω μαζί τους. Μην το λέτε ειδικοί, εγώ θα κάνω μία διευκρίνηση σε αυτό. Θα πω ότι πλέον όλος ο κόσμος για διάφορους λόγους, είτε γιατί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε γενικότερα από την τηλεόραση, παρακολουθεί το ποδόσφαιρο.
Εμείς απλά βλέπουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία. Τις οποίες εννοείται, γι' αυτό, γι' αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει, όλοι. Εννοείται, κύριε Ορφανέ, ότι εμείς οι δημοσιογράφοι τα ξέρουμε καλύτερα από εσάς. Εννοείται αυτό. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Εννοείται. Δε. Δηλαδή, αυτό είναι το ευκόλως εννοούμενο που παραλείπεται. Αλλά ναι. Λέω εσάς που έχετε παίξει, που βλέπετε κάτι παραπάνω. Ας πούμε, μπορείτε να διακρίνετε κάτι παραπάνω. Είναι ακριβώς. Είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να είναι για κάποιους ασήμαντες, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γι' αυτό πήγα να σας πω πριν ότι εγώ το pre-game δεν το αγαπώ πολύ. Περισσότερο αγαπώ το post-game, δηλαδή να το δούμε το παιχνίδι και μετά να το συζητήσουμε. Τώρα πριν δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, παρά μόνο να κάνουμε προβλέψεις, ας πούμε, όπως κάνουν οι κυρίες που προβλέπουν τα ζώδια. Αλλά έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δεν το αγαπώ. Έλεγα προχθές σε ένα φίλο ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο για το προηγούμενο γκολ που έβαλε ο Ρονάλντο, ναι. Όχι αυτό που έβαλε με πέναλτι, το προηγούμενο, το οποίο έκανε ένα καταπληκτικό στοπάρισμα, δηλαδή μια πρώτη επαφή κοντρόλ που λέμε, και σούταρε στη γωνία του τερματοφύλακα. Όλα ναι. Αυτά όμως έγιναν γιατί κέρδισε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου στο καταπληκτικό κοντρόλ που έκανε σε σχέση με την άμυνα που του έκανε ο αμυντικός. Αν λίγο, στο 5 εκατοστά του δευτερολέπτου καθυστερούσε ή του φεύγε χιλιοστό η μπάλα, δεν θα πετύχαινε αυτό το καταπληκτικό κοντρόλ που έβαλε. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η πολύ μικρή λεπτομέρεια για το πολύ το κόσμο είναι ένα ωραίο κοντρόλ που έβαλε ο Ρονάλντο. Βέβαια. Όμως. Βέβαια. Κλείνοντας, να κάνουμε χωρίς να επηρεαστούμε από το απόψινό παιχνίδι, άλλωστε δεν έχει γίνει κιόλας, δεν το έχουμε δει. Αλλά μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εντύπωση που αποκομίσατε από τον φετινό ΠΑΟΚ, ποια είναι, κύριε Ορφανέ, μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Λοιπόν, θα έλεγα ότι ο κύριο Λουτσέσκου, ο οποίος είναι αντικείμενο συζήτησης γενικότερα αυτό το καιρό, διαχειρίστηκε το έμψυχο υλικό που είχε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα στη διάρκεια η ομάδα, με τραυματισμούς, με τιμωρίες, με απώλειες γενικότερα, και κατάφερε να πείσει όλο τον κόσμο, πρώτα απ' όλους εσάς τους δημοσιογράφους, ότι προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει πάντα αυτούς που πίστευε ότι θα του έδιναν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και βέβαια να κάνει αυτό που λέμε διαχείριση υλικού. Αυτό μεταφραζόταν ότι υπήρχε μια καλή σχέση στα αποδυτήρια, υπήρχε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ προπονητού, γενικώς του προπονητικού team και των ποδοσφαιριστών, και ερμηνεύτηκε σαν επιτυχία. Βέβαια η αίσθησή μου είναι ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πιο δύσκολη για τον κύριο Λουτσέσκου και για την ομάδα, γιατί εάν κρατήσουμε αυτά τα συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε από αυτή τη χρονιά, θα πρέπει να περιμένουμε η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη από το ξεκίνημα. Γιατί ας μην κρυβόμαστε, είχαμε ένα πολύ άσχημο ξεκίνημα, εκεί πήρε τη διαφορά ο Ολυμπιακός, και νομίζω μετά, όσο και αν θέλαμε να κυνηγήσουμε τον Ολυμπιακό τουλάχιστον το πρωτάθλημα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η απόσταση, η βαθμολογική τουλάχιστον, ήταν μεγάλη. Άρα για μένα από τη φετινή χρονιά αυτό που κρατάω είναι μια σοβαρή υποθήκη για το μέλλον, μια σοβαρή υποθήκη για την επόμενη χρονιά, τηρουμένων των δεδομένων ότι ο προπονητής θα είναι αυτός σε συνεργασία με τον Μπότο και την υπόλοιπη διοίκηση, που θα στήσει την ομάδα της επόμενης χρονιάς, από την οποία θα έχουν φιλοδοξίες και για διάκριση στην Ευρώπη, αλλά και γενικότερα τη διεκδίκηση των τίτλων μέσα στην Ελλάδα. Έτσι. Θα συζητήσω μία χάρη. Το μας προφανώς θα το δείτε σήμερα. Θα το δείτε. Ναι, βέβαια. Ωραία. Πρώτα Θεός, να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί, πάντα, πρώτα Θεός. να ανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα για να σχολιάσουμε το παιχνίδι αφού το δούμε. Και πάλι μαζί, τώρα, όπως είμαστε τέτοια ώρα. Λοιπόν, καλή ώρα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω τέτοια συμφωνία στο ραδιόφωνο. Ναι, και εγώ πρώτη φορά το κάνω. Να το λέω. Ναι. Επειδή μου την κάνατε στον αέρα, θα την αποδεχτώ. Τέλεια, και εμένα αυθόρμητα μου βγήκε τώρα. Επειδή, ναι, δεν το έχουμε δει το μάτσο. Όχι, πολύ ωραία. Όχι, εντάξει. Γιατί να είμαστε πάντα τυποποιημένοι. Έτσι. Βεβαίως, και γιατί. Έτσι. Όχι. Ωραία. Άρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
πάνω κάτω την ίδια ώρα και λίγο μετά τη μία, να σχολιάσουμε το παιχνίδι που θα δούμε το βράδυ. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ορφανέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Έστω έτσι και για τους οφθαλμούς που λέμε. Έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ορφανέ. Να είστε καλά. Κι εγώ, κι εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.